Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Το θέμα της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι γνωστό. Αφορά την έκφραση της αμέριστης αλληλεγγύης μας στο κατηλημένο κοινωνικό κέντρο Vox και φυσικά σε όλες τις καταλήψεις. Την συνέντευξη διοργανώνουμε η κατάληψη Τσαμαδού 15, δηλαδή ο χώρος στον οποίο δίνουμε τώρα και τη συνέντευξη, το στέκι μεταναστών, το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναβαρίνου, το δίκτυο αλληλεγγύης εξαρχείων, το Νοσότρος, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων, το αυτοδιαχειριζόμενο κηλικείο της νομικής σχολής, η Βαβυλωνία, τα ΕΑΚ αρχιτεκτονικής παιδαγωγικής και νηπιαγωγών, το δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, η ενδοξιαστική κίνηση Αθήνας, η νεολαία συνασπισμού πολιτική κίνηση εξαρχείων και η ανταρσία εξαρχείων. Επίσης, στη συνέντευξη είναι παρούσα η Ελένη Πορτάλιο από την Ανοιχτή Πόλη, είναι Δημοτική Σύμβουλος Επικεφαλής Ανοιχτής Πόλης. Την τελευταία περίοδο όλες και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μία αναβάθμιση της κρατικής καταστολής απέναντι στις καταλήψεις γενικά. Έχουμε τις εισβολές στη Βίλα Αμαλίας, στη Σκαραμαγκά, στη Λέλα Καραγιάννη, στη Λέση Κατασκόπων, περικυκλώσεις καταλήψεων και μεγάλη πίεση στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Έχουμε εισβολές και κατάληψη του Πανεπιστημιακού Ασύλου στην ΑΣΟΕ και στο Πολυτεχνείο. Και επίσης έχουμε και χτυπήματα σε εργατικούς αγώνες που ξεπερνούν τα καθιερωμένα όρια, όπως η εισβολή των ΜΑΤ και η πολιτική επιστράτευση των εργαζομένων απεργών στο μετρό. Γενικά δεν μας αρέσει και δεν μου αρέσει κιόλας να τα περιγράφω όλα σκοτεινά, δεν είναι εξάλλου. Είναι όμως γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντασης της κρατικής καταστολής. Η κυβέρνηση, η τρικομματική κυβέρνηση, δεν έχει να πουλήσει άλλο προϊόν εκτός από νόμο και τάξη. Βλέπει κομμάτια της κοινωνίας με έναν ορισμένο τρόπο να ριζοσπαστικοποιούνται. Φοβάται το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης ή εξελίξεων ριζοσπαστικών και λίγο πολύ προσπαθεί ό,τι αμφισβητεί έμπρακτα αυτή την αντικοινωνική πολιτική, τη βαρβαρότητα, να το χτυπήσει και να το χτυπήσει παραδειγματικά. Να το χτυπήσει έτσι δηλαδή, που να μην δημιουργεί παραδείγματα προς μίμηση, να μην ανοίγει χώρους ελευθερίας για να μπουν στον αγώνα άλλα κομμάτια των καταπιεσμένων. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Οι κυβερνώντες και γενικά όλο το πολιτικό προσωπικό του κράτους έχουν ένα ιδιαίτερο μίσος και απέναντι σε οτιδήποτε παραπέμπει στην αμφισβήτηση του αστικού πολιτικού συστήματος, όπως είναι οι καταλήψεις στις εμπορευματικές σχέσεις, στην ανάθεση, στην παρέτηση, στον ατομικισμό. Αυτά για τους καραμπινάτους μετεμφυλιοπολεμικούς δεξιούς που μας κυβερνούν είναι μεγάλες προκλήσεις και γι' αυτό απαντάνε και με τόσο μίσος. Σε ό,τι αφορά το Vox, πριν ακόμα, αρκετά πριν χτυπηθούν οι καταλήψεις, έχει στοχοποιηθεί με έναν πολύ συστηματικό τρόπο, με επερωτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής, με συνεχείς αναφορές συκοφαντικές σε έντυπα και ηλεκτρονικά μιμιέ, με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, με ασφυκτικές πιέσεις από την αστυνομία κλπ. Το Vox είναι μια κατάληψη στο κέντρο, στην καρδιά των εξαρχείων. Είναι μια κατάληψη η οποία σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή, εκτός από χώρος αντίστασης, αλληλεγγύης και δημιουργίας, είναι και ένας χώρος που λειτουργεί σαν παράγοντας κοινωνικής συνοχής περιοχής, που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι μια κατάληψη η οποία σπυρώνει τόσο πολιτικοποιημένα κομμάτια του αντιεξουσιαστικού και του ευρύτερου αυτόνομου χώρου, όσο όμως και κομμάτια της νεολαίας που πάνε στο Vox, συμμετέχουν, ακούνε, πίνουν από το. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και για λόγους αρχών και για λόγους ουσίας το Vox να μην πειραχτεί. Θεωρούμε δηλαδή τη διατήρηση της κατάληψης του Vox
υπόθεση όλων μας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε καμιά κυβέρνηση και σε καμιά αστυνομία να κάνει δεύτερη εισβολή στο Vox. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε παρόντες και παρούσες. Δεν έχουμε όρεξη για καυγάδες, αλλά θα τσακωθούμε πολύ άσχημα και με την αστυνομία και με την κυβέρνηση εάν σκεφτεί κάτι κακό για το Vox. Νομίζω ότι πρέπει να το μετρήσουν, δεν ξέρω πόσο νυφάλι είναι ή από πάνω, πρέπει όμως να το μετρήσουν πολύ σοβαρά το εγχείρημα ανακατάληψης από τη μεριά των αρχών του Vox. Θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Το Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι διοργανώνουμε όλες αυτές οι συλλογικότητες που προανέφερα, αλλά και άλλες, γιατί ο κατάλογος συμμετοχών στην κινητοποίηση είναι ανοιχτός. Διοργανώνουμε συγκέντρωση στην πλατεία Εξαρχείων και διαδήλωση μες στα Εξάρχεια. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε πάλι συνάντηση για να οργανώσουμε και τις παραπέρα, στο πω έτσι, δραστηριότητές μας. Εμείς στην Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων ξεκινήσαμε το 2007 με το σύνθημα «Παίρνουμε τη γειτονιά στα χέρια μας». Από τότε διεκδικούμε και δημιουργούμε το δημόσιο χώρο και λόγο με 1002 τρόπους. Παρεμβαίνουμε σε πολλές διαφορετικές όψεις της ζωής των Εξαρχείων με όπλο μας τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Τα τελευταία χρόνια η ζωή στη γειτονιά έχει υποβαθμιστεί, καθώς η κυβέρνηση, στο όνομα της καταστολής της ανομίας, περιστέλει ελευθερίες και δικαιώματα, προσπαθώντας να αποκρύψει ότι πραγματική ανομία είναι η μνημονιακή πολιτική της. Ακολουθώντας την πολιτική της κυβέρνησης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοχοποιούν στέκια για καταλήψεις και κάθε αιστεία ελευθερίας και αντίστασης. Απέναντι στο φόβο και την καταστολή, απάντησή μας είναι η αλληλεγγύη. Στηρίζουμε το ΚΑΠΑ Vox, όπως και τους αυτοδιαχειριζόμενους κοινωνικούς χώρους, κατηλημένους ημί, που είναι χώροι δημιουργίας, πολιτισμού, χειραφέτησης και αντίστασης. Τους χώρους που δίνουν χώρο στην αναζήτηση, στην αμφισβήτηση, στη διαφορετικότητα, στα όνειρά μας. Τους χώρους που είναι εμπόδια στο φασισμό. Γι' αυτούς τους λόγους είναι χώροι επικίνδυνοι για την κυβέρνηση και την πολιτική της. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανομία βρίσκεται στην κατάργηση των δημοκρατικών ελευθεριών και όχι στη λειτουργία αυτοδιαχειριζόμενων χώρων. Η γειτονιά θα αγκαλιάσει και θα προστατέψει τα συλλογικά εγχειρήματα, γιατί και αυτά τη στηρίζουν. Εμείς οι κάτοικοι των Εξαρχείων συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα, οργανώνουμε προβολές, εκθέσεις, χαριστικά παζάρια, παιδικές εκδηλώσεις, ανοιχτές συζητήσεις για παρεμβάσεις στη γειτονιά και όλα αυτά μέσα από αυτήν εδώ την κατάληψη. Και όταν ο καιρός είναι καλός, πηγαίνουμε απέναντι στο κυπάκι της Τσαμαδού, που είναι και αυτό μια κατάληψη. Αυτοί είναι οι χώροι που μας φιλοξενούν. Μέσα σε αυτούς τους χώρους συζητάμε και δρούμε. Μέσα από αυτούς τους χώρους μπορούμε και υπάρχουμε. Θα διαβάσω ένα κείμενο. Θα σας πω μετά από πού είναι. Η κατάληψη στέγης δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι ένα άθροισμα τόπων με διαφορετικές ιδιότητες. Δεν είναι σπίτι, γιατί υπερβαίνει το πνεύμα του οίκου και της οργάνωσης του νοικοκυριού. Δεν είναι κυριότητα και κατοχή του σπιτονοικοκύριου σε κάποια τετραγωνικά αποκτημένα με τους κόπους και τις θυσίες μιας ολόκληρης ζωής. Δεν είναι ιδιοκτησία και τα συγκείμενά της. Ο φόβος να μην σου κλέψουν αυτό που έχεις, να μην σου το περιορίσουν έστω και μερικά εκατοστά, να μην σου το πάρουν οι τράπεζες. Ο τρόμος να μην το χάσεις σε κάποιο σεισμό, πυρκαγιά ή τσουνάμι. Ο φόβος και ο τρόμος που σε κάνει να το οχυρώνεις, να το ασφαλίζεις, να θάβεσαι μέσα του. Η κατάληψη είναι ένας τόπος όπου τα γραφειοκρατικά κολλήματα δεν διαμεσολαβούν ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα, όπου άδειες της πολεοδομίας δεν παρεμβαίνουν ανάμεσα στην επιθυμία και την ενέργεια, όπου εμείς οι ίδιοι γινόμαστε αρχιτέκτονες και κτίστες μαζί, υδραυλικοί και μπογιατζίδες. Η κατάληψη είναι ένας τόπος όπου οι ταξικές διαφορές δεν καθορίζουν την ποιότητα της ζωής μας και τη θέα του μπαλκονιού μας, όπου το υψηλό ενίκιο δεν μας κλείνει μέσα για να καταφέρουμε να το πληρώσουμε. Είναι αναγκαστικά το σπίτι των ονείρων μας, γιατί έτσι το αποφασίσαμε.
Είναι το εφήμερο αλλά και το εδώ και τώρα, το δημιουργικό αλλά και το αυτοδημιούργητο. Είναι ένας τόπος εν κενό, ένα πείραμα, μια σύραγγα που ενώνει μια παρτίδα ανθρώπων που αποφάσισαν να αντέξουν τη διαφορετικότητά τους γιατί βρήκαν κάτι κοινό. Είναι ένας τόπος γεμάτος ζόρια και αντιξιότητας. Είναι ένας τόπος άτοπος για εργολάβους, ακροδεξιούς, μπάτσους, φιλόδοξους πριτάνης και για κάθε ένστολη ή μη εκδοχή της τάξης και της ασφάλειας. Είναι ένας τόπος η κατάληψη που μπορεί να χαθεί σε ένα βράδυ. Ένας τόπος που μας έμαθε να προσέχουμε, αλλά να μην παρανοούμε. Ένας τόπος που σαν τένοντας κρατά δεμένη τη δύναμή μας στο κόκαλο των αρνήσεων και των αντιθέσεών μας. Η κατάληψη στέγης δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το άθροισμα όλων αυτών των τόπων και πάνω σε αυτούς θα πατήσουμε για να πολεμήσουμε ενάντια σε ό,τι μας καταστέλει. Γιατί καταλάβαμε πως οι βραδιές που κάτσαμε μέσα για να πληρώσουμε το ενίκιο δεν ξεπληρώνονται. Γιατί η κολόνα του σπιτιού δεν είναι αυτός που φέρνει φράγκα, αλλά η εσωτερική και συλλογική επιθυμία για αυτοοργάνωση και αλληλεγγύη. Γιατί θελήσαμε να είμαστε αυτόφωτοι και διάχυτοι σαν τις πηγολαμπίδες στο σκοτάδι και όχι ετερόφωτοι και στημένοι κάτω από το φως των μεγάλων προβολέων. Γιατί σε αυτό το ημίφος μάθαμε να χτίζουμε χωρίς αλφάδια και χωρίς γερά θεμέλια, πράγματα που όμως ριζώνουν μέσα μας και διαρκούν για πάντα. Γιατί μέσα σε αυτό το χάος μάθαμε να λειτουργούμε. Και αν χαθούμε σε αυτή την προσπάθεια, θα γυρίσουμε πίσω με καθρέφτες που θα δείχνουν αυτό ακριβώς που είμαστε, χωρίς καμία επιτίδευση. Το κείμενο αυτό, άκρος οραματικό και προφητικό, υπήρχε σε μια αφίσα που είχε τυχοκολληθεί στα Εξάρχεια πριν 2 χρόνια. Μια αφίσα του λεγόμενου αναρχικού χώρου. Σαν δίκα έξ και σαν Θανάσης δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Όλοι γνωρίζετε τι γίνεται στον Ζώτρος εδώ και κάποια χρόνια. Και οι περισσότεροι γνωρίζουμε τι γίνεται στα Στέκια, στους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, στους κατελημένους ημί κλπ. Το πιο απλό που θα μπορούσαμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση ότι σε αυτούς τους κοινωνικούς χώρους, σε αυτό το έδαφος, εδαφικοποιείται σε πολιτικό, πολιτιστικό, ακόμα και τελευταία σε οικονομικό επίπεδο, διαπραγματεύεται ένα σύνολο σημασιών σε ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο αξιακό προσανατολισμό. Σαφώς αντικαπιταλιστικό, σαφώς αντεξουσιαστικό στη δομή του και στον πυρήνα του φαντασιακού τους. Άρα λοιπόν, θα είναι ματαιοπονία να καθίσουμε να μιλήσουμε για την ανομία, όπου εκεί είναι δυσδιάκριτα τα όρια της αξίας και της απαξίας, του εφικτού, του ανέφικτου, όπου στο κράτος πρέπει να πετάξουμε αυτό το μπαλάκι και στο κοινωνικό σύστημα, το οποίο τον πυρήνα της ανομίας που είναι η εξατομίκευση και η παρέτηση και το σπάσιμο του κοινωνικού δεσμού είναι οι βασικοί παράγοντες της παραγωγής της γενικευμένης καπιταλιστικής ανομίας. Όμως ας μην αυταπατώμαστε τώρα. Βρισκόμαστε με σαφήνεια μπροστά σε ένα πολιτικό ιδεολογικό σχέδιο εξόντως των κοινωνικών αντιστάσεων. Και αυτό το επιβεβαιώνουν όλες οι εξαγγελίες της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη. Το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης που έχει επιβληθεί εδώ και κάποιο καιρό με πρόσχημα την κρίση έχει καταστήσει σε κατάσταση εξαίρεσης πολλά στρώματα. Όμως, κατάσταση εξαίρεσης είναι γνωστό ότι μπορεί να κάνει αυτό που έχει την εξουσία και μάλιστα την οδηγεί σε μια ολοκληρωτικού τύπου εξουσία. Για να θεμελιωθεί αυτή η κατάσταση εξαίρεσης έπρεπε να βρεθεί και στην προκειμένη περίπτωση ομοκρέας, αυτό που λέμε, δηλαδή πρέπει να βρεθούν Εβραίοι. Στην προκειμένη περίπτωση το ισχυρό αντιξουσιαστικό κίνημα, ο αντιξουσιαστικός χώρος στην Ελλάδα υπέστη αυτή την κατάσταση εξαίρεσης. Είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση εξαίρεσης και αυτό πρέπει να το πούμε. Όμως η κατάσταση εξαίρεσης δεν σταματάει στο αντιξουσιαστικό χώρο, όπως δεν σταμάτησε και στους Εβραίους. Αλλά επεκτείνεται και διαχέεται
σε όλο το κοινωνικό σώμα, σε όλο το κοινωνικό στρώμα. Περί αυτού λοιπόν πρόκειται. Το καθεστώς λοιπόν αυτό της εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να θωρακίσει την εξουσία του και να οδηγήσει την κοινωνία διασπασμένη, τεμαχισμένη, σε μια συγκεκριμένη προοπτική. Στην προοπτική της καπιταλιστικής υποταγής και των σχέσεων κυριαρχίας έτσι όπως αναδύονται σήμερα. Τώρα, το πρόβλημα όμως, το μεγάλο ζήτημα που, για το οποίο κινητοποιηθήκαμε και ήρθαμε εδώ πέρα, είναι το Vox. Το Vox δεν είναι μια απλή κατάληψη, μια απλή διαδικασία. Και όπως γνωρίζετε, στα εξάρχεια, για πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι ένας πολύμορφος και πολυεπίπεδος χώρος αναπνοής. Προσπαθήσαμε και προσπαθεί πάντα το κίνημα να δημιουργήσει εδάφη και χώρους, χώρους πειραματισμών ή χώρους ελευθερίας ή χώρους αναπνοής και εκτός κέντρου. Αλλά ο πυρήνας, και όχι μόνο ο συμβολικός, αλλά ο βιωματικός πυρήνας της παραγωγής οξυγόνου, θα λέγαμε, βρίσκεται εδώ πέρα. Το Vox, και το οποίο είναι και αυτό ένας χώρος κοινωνικός, με αυτά που κάνουν όλοι οι κοινωνικοί χώροι, είναι για μας ένα σημείο από το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Όπως είπε και ο Νίκος προηγουμένως, και το λέω με μεγαλύτερη έμφαση εδώ, νομίζω ότι πρέπει να υπερασπίσουμε το Vox με κάθε τρόπο, σαν να είναι το τελευταίο μας ανάγχωμα, το τελευταίο μας σπίτι. Υπό αυτή την έννοια καλούμε όχι μόνο τις κοινωνικές ομάδες, όλη την κοινωνία να μας συμπαρασταθεί, αλλά καλούμε και την κυβέρνηση να σκεφτεί καλά, γιατί είναι μια διαδικασία που οδηγείται σε μια σύγκρουση που από την πλευρά μας θα είναι ανυποχώρητη. Δηλαδή, καλούμε και τον αντιεξουσιαστικό χώρο και τον αριστερό χώρο και όλους σε έναν ανυποχώρητο και σκληρό αγώνα υπεράσπισης του Vox. Αυτό ήθελα να πω.